Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Πριν προχωρήσω παρακάτω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και τον Βαροσιλία Things για τη χορηγία τους. Ευχαριστούμε πολύ, Δόκτωρο Μαύρου, που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Να είστε καλά, να έχετε πάντα καλές δουλειές και πάντα μαζί. Να καλωσορίσω λοιπόν τον απόψινό μου φιλοξενούμενο. Ένας παλιός φίλος που έχει αρκετό χρονικό διάστημα να τον δω και δεν τα κατάφερα να τον δω face to face, δηλαδή έτσι να συναντηθούμε από κοντά, να πιούμε και τον καφέ μας και να τα πούμε έτσι από κοντά. Καλησπέρα, Μάκη Λάζο. Τι κάνεις? Βασίλη μου, καλησπέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω ξανά, διότι τώρα τελευταίως μου ερχόταν κάτι φανταστικές σκέψεις και λέω, αυτούς τους ανθρώπους με αυτόν τον κορονοϊό θα τους ξαναδώ ή θα βρεθούμε όταν θα είμαστε άγγελοι εκεί ψηλά στους ουρανούς. Δεν και εκείνο με προβλημάτισε, διότι εγώ λέω, μα εγώ θα είμαι αρχάγγελος. Πώς θα τους δω τους άλλους, τους αγγέλους. Δεν υπάρχουν άγγελοι, Μάκη μου, δεν υπάρχουν άγγελοι. Λοιπόν, εμείς είμαστε οι άγγελοι. Εμείς είμαστε. Ναι, λέγε. Λοιπόν, καλώς όρισες και έχουμε να μιλήσουμε, να πούμε πολύ όμορφα πράγματα, γιατί από τότε που έχω να σε δω, έχεις γράψει όχι ένα, αλλά δύο βιβλία. Το λοιπόν, θα αρχίσουμε από ένα βιβλίο το οποίο θα μας πάρει πίσω πολύ, χρόνια πολλά πίσω, και δεν σου κάνω ερωτήσεις για τον εαυτό σου, γιατί μέσα από αυτό το βιβλίο όλα τα γραφόμενα έχουν σχέση μαζί σου, με τον εαυτό σου. Είναι η παιδική σου ηλικία και τα χρόνια που έζησες εκεί στην κατεχόμενη τώρα δυστυχώς Άχνα. Έτσι? Πολύ σωστά τα λες, Βασίλη, ναι. Λοιπόν, και αχνιώτικες αναμνήσεις. Όπως λες, εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο. Εδώ που τα λέμε και αυτό είναι το καλό, να γράφει οποιοδήποτε, όπως διάβαζα στο Κωστή Μπαλαμάν και λέει, οι ποιητές, οι συγγραφείς είναι οι φλόγες που ερεθίζουν, ανάβουν τα άλλα τα ξύλα και όλοι μαθαίνουμε, κρατάμε πολλά πράγματα ζωντανά. Με το να μην γράφουμε, να μην κάνουμε, έστω και αν δεν είναι τόσο ποιοτικά, τόσο λογοτεχνικά και αυτά, για μένα είναι όλα αξιόλογα, Μάκη, και χρήσιμα. Δεν κρίνεται το λογοτεχνικό σου μέρος, αλλά κρίνεται το ότι τα καταφέρνεις και φέρνεις, ξαναζωντανεύεις εκείνες τις παλιές καλές στιγμές, εκείνα τα παλιά, τα καλά παραμύθια, τον τρόπο ζωής, τα όσα συνέβαιναν, ο τρόπος που συνέβαιναν. Δηλαδή διάβασα τις ιστορίες σου και ενθουσιάστηκα. Δηλαδή ήμουνα εκεί. Σε έζησα από μικρός. Ήμουν ένα παιδί το οποίο δεν έβλεπες εσύ και έβλεπα όλα αυτά που έκανες. Θέλω να μου πεις περισσότερα γι' αυτό, έτσι, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι ακριβώς λέμε. Κατά κρίβια, ο λόγος που έγραψα αυτές τις που έγινε βιογραφικό το βιβλίο, όπως είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε, είχα ζωγραφίσει την Άχνα έτσι αμυδρά όπως την θυμόμουνα από παιδί. Ζωγράφισα 4 πίνακες οι οποίοι όταν τους ενώσεις γίνεται σχεδόν όλη η Άχνα. Διότι εγώ όταν έφυγα από την Κύπρο, που νόμιζα ήταν προσωρινά, ήμουνα 18 χρονών με όλες τα όνειρα και τα αυτά για να ξαναγυρίσω πίσω και μετά δεν τα κατάφερα. Εκτός μετά όταν έγινε ο πόλεμος, μετά που τα χάσαμε όλα. Και μέσα μου εμείνανε αυτή η πόθη, αυτή, ξέρεις, τους ανθρώπους που ήξερα και πολλούς δεν τους είχα ξαναδεί
Και έξω από εδώ, πολλούς, όταν έτυχε και πια στο νεκροταφείο εκεί στο δασάκι της Άχνας, είδα πολλούς σταυρούς εκεί με τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που ήξερα. Και γι' αυτό μου έμεινε, σου λέω, αυτός ο πόθος και το πάθος να ξαναζωντανέψω εκείνα τα χρόνια. Και αυτό προσπάθησα να κάνω μέσα στο βιβλίο. Μάλιστα. Και άρχισα, δεν ξέρω από πότε άρχισα, τα έχω μαζέψει όλα εδώ τα βιβλία μου και άρχισα, ξέρεις, να λέω πράγματα όπως ο καλύτερος μου φίλος όταν είμαστε 6 χρονών και συνεχίζει, περιγράφω και πολλά από τη ζωή εκεί. Ήταν αγροτική η ζωή μας. Πολλά πράγματα που οι νεότεροι δεν νομίζω πως θα έχουν ιδέα κατά ακρίβεια. Διότι βλέπεις τώρα να μαζεύουν το μπαμπάκι με μηχανήματα, λες και είναι, ξέρεις. Ενώ τότε θα πρέπει να σηκωθούν από τα χαράματα η ώρα 2 το πρωί να πάνε μαζεύουν το βαμβάκι. Πολλά πράγματα τα οποία πολλές φορές τα νοσταλγώ κατά ακρίβεια. Διότι έστω που ήταν δύσκολα, είχαν μια χάρη. Δεν ήταν απλώς σκληρή δουλειά. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά που έχεις γράψει είναι αυτά που έχεις ζήσει. Λοιπόν, και βγαίνανε έτσι αυθόρμητα από μέσα σου, από την ψυχή σου. Έτσι, γι' αυτό το λόγο και μόνο, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις την διάθεση και την δυνατότητα τώρα να μου πεις μία ιστορία των παιδικών σου χρόνων η οποία συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο. Τι έχω να πάρεις το βιβλίο. Να μου πεις την ιστορία έτσι να την επαναλάβεις, είναι σαν να τη γράφεις μέσα στο βιβλίο. Σου λέω, παραδείγματος χάρη, με το καλύτερο μου φίλο που είχαμε διαλέξει μια κατσίκα, να πούμε, που διότι είμαστε στο χωριό είχαμε, και είμαστε 6 χρονών και την προσέχαμε, λες και ήταν η Σοφία Λόρεν. Της είχαμε κάνει διαφορετικό μέρος, την ταΐζαμε, την ποτίζαμε και ήταν και όμορφη. Έλεγα στον ξάδελφό μου, αν γεννήσει και κάνει 3 κατσικάκια, θα σου δώσω το ένα. Ξέρεις, και ο πατέρας μου ήταν πολύ, πολύ γενναιόδωρος, ο κόσμος όλο το ξέρει, και φυσικά θα του έδινε. Και την προσέχαμε, και μετά αυτός πνίγηκε μέσα στη δεξαμένη. Ναι, ναι. Δεν ήταν εκεί. Ξέρεις, και όταν είσαι 6 χρονών, τουλάχιστον μιλώ για τον εαυτό μου, δεν ξέρω οι άλλοι πώς θα είναι. Ναι, υπήρχε ένα κενό, μία απόγνωση, ορισμένα πράγματα που άκουα και στο μυαλό μου κιόλας πήγαινε ότι μα δεν θα είναι εδώ όταν θα γεννήσει η κατσίκα. Και η κατσίκα γέννησε 3 μέρες ή 4 μέρες μετά από το θάνατό του και είχε κάνει όχι 3 κατσικάκια, είχε κάνει 4. Και αυτά τα αισθήματα τα κουβαλάω έστω και σε αυτή την μεγάλη ηλικία, όπως σου μιλάω τώρα και σε βλέπω εσένα έτσι, και εκείνα είναι μέσα μου ζωντανά. Και είναι κάποια πράγματα, Μάκη, τα οποία έχουν εξαφανιστεί τελείως πηγαίνοντας πίσω στο χωριό μετά από τόσα χρόνια. Έχουν εξαφανιστεί τελείως, δηλαδή δεν μπορείς να βρεις, ας πούμε, ίχνη αυτών των καταστάσεων, αυτών των πραγμάτων που συνέβαιναν τότε στην παιδική σου ηλικία. Ξέρεις, μέσα στα χωριά μπορεί να... Δεν μπορεί να είναι το ίδιο, αδύνατο, διότι τα παιδιά έχουν αυτοκίνητα, τα παιδιά... Τώρα μιλάω για τους πιο έφηβους, αλλά όλα
όλα έχουν αλλάξει, πώς να σου πω. Καλά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα όταν πηγαίνουν στην εκκλησία και... ξέρεις, υπάρχει κάποια ομοιότης. Αλλά... ναι, υπάρχει η αγροτική ζωή, αλλά όπως σου είπα, δεν είναι όπως... τώρα υπάρχουν, ξέρεις, να ποτίσεις τα χωράφια, ανοίγεις το αυτό και σου πετάνε πίδακες εκεί και ποτίζει. Ενώ πριν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, πολύ. Τώρα, έτσι για να ακούσει και ο κόσμος μας βλέπει τώρα, πότε, σε ποια ηλικία είχες φύγει από το χωριό σου για να μεταναστεύσεις? Όπως είπα και προηγουμένως, ήμουνα 18 χρονών, τέλειωσα το γυμνάσιο, ήρθα εδώ στην Αγγλία για να σπουδάσω, να μην πάμε πολλά σε αυτό. Τελικά δεν προσπάθησα εδώ και εκεί, αλλά ακολούθησα την τέχνη του κομμωτή που με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Ήμουνα, και δεν το λέω για να έχω μισθό που όπως λέμε στην Κύπρο, ήταν η πραγματικότητα. Ήταν ο κλάδος που μου τέριαζε, η προσωπικότητά μου, το ταλέντο μου. Μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση, διότι σχεδόν κέρδιζα όλους τους διαγωνισμούς όταν υπήρχαν για την κομμωτική. Και προς Θεού, δεν το λέω αυτό για να εύχηκε να μας χουμιστεί γι' αυτό. Μιλάω το τι συνέβηκε. Και μετά παντρεύτηκα, είχα το μαγαζί μου, δεν πήγαινα πουθενά, διότι λέω, μα τι χρειάζεται να φύγω τώρα, διότι εγώ πρόσεχα τη δουλειά μου. Και αυτό συνέβηκε. Αλλά χάσαμε, τώρα που το σκέφτομαι, λέω, καλύτερο ο άνθρωπος να μην χάνει στιγμές καθόλου, διότι, ξέρεις, δεν ξανάρχονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και συνέχεια αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Γυρνούμε πίσω και πάλι στο βιβλίο, έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση του βιβλίου. Γράφτηκε και το είχες έτοιμο. Έχει παρουσιαστεί έτσι επίσημα στον κόσμο? Είναι προς διάθεση? Πού βρίσκεται τώρα το βιβλίο προς το παρόν? Να σου πω, έκανα 150 copies, διότι δεν περιμένω, ξέρεις, best seller. Ήταν κάτι για το χωριό μου, κάτι... σου λέω, δεν είχα μεγάλες αισιοδοξίες για μεγάλα πράγματα. Σχεδόν όλα τα έχω χαρίσει εδώ και εκεί. Τα είχα βάλει και στην συνεργατική, η οποία έκλεισε τώρα. Εκεί είχαν πράγματα και πουλούσανε. Ξέρεις, εγώ χαίρομαι ότι μια παλιά γνωστή φίλη μου είπε στη μια αρφότεχνη μου, ξέρω εγώ, λέει, το πιο καλό βιβλίο που έχω διαβάσει, λαλή, διάβασα το πιο φορές και πάει. Για μένα ήταν, για ορισμένους ανθρώπους, θα τους έπαιρνε πίσω τα χρόνια που ζήσαν τους ανθρώπους, έστω που άλλαξα τα ονόματα και ορισμένα χρησιμοποίησα τα ίδια. Αυτοί που ενδιαφέρονται να διαβάσουν, τους παίρνει πίσω σε μια εποχή που είμαι σίγουρος και εκείνοι την νοσταλγούν και ήταν όμορφη. Όλες οι ιστορίες σου είναι από το χωριό. Οι πίνακες οι οποίοι δημοσιεύονται μέσα είναι, βασίζονται πάνω σε τοποθεσίες των χωριών. Είναι το μυαλό σου ταξίδεψε εκεί και έχεις κάνει αυτά σχέδια ή... Μέσα στο
στο κέντρο του, στη μέση του βιβλίου υπάρχουν οι ζωγραφιές της άχνας, αυτές που είπα ότι όταν τις ενώσεις, ναι, και ορισμένες, σαν εδώ ήταν, ξέρεις, είναι έμπνευση, μια εικόνα εδώ. Την είχα ζωγραφίσει για ένα βιβλίο κάποιου άλλου αχνιώτη ποιητή, του Θεοδόση Χαλάση, και διότι το σπίτι του ήταν ακριβώς απέναντι από το δικό μας. Ήταν ένα σπίτι που το ήξερα, που ήξερα κάθε γωνιά. Και μου είχε ένα ποίημα του που γράφει ο αποχαιρετισμός όταν έφυγε και αυτός και δεν την ξαναείδε τη μητέρα του ξανά. Αλλά μέσα από τα ποίηματα του λέει, λες και είχε φωτογραφική μηχανή και φωτογράφησα τη, λέει, και κουβαλούσε πάνω μαζί του. Και αυτός ο στίχος μόνο μου έδωσε αυτή την έμπνευση να ζωγραφίσω το σπίτι τους. Ορισμένα άλλα είναι, ξέρεις, ορισμένα δεν ήταν, καλά ήταν εδώ σαν ας πούμε το ορφανό κατσίκι, που ήταν πάλι ένα κατσικάκι. Και αυτή η ιστορία, όταν ήμουν μικρός, δεν θυμάμαι αν ήμουν και τόσο, ξέρεις, με αυτές τις, πώς το λέμε, που σου λέει, «Α, με πιάνεσαι το αμάτι και, ξέρεις, συνορίζεσαι με τον τάδε, διότι, ξέρεις, η κακομάτι». Τώρα δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, ευτυχώς. Ιταλός δεν θα σου μιλούσα, Βασίλη, θα με ζήλευες και θα με έπιανε το μάτι. που λες, ναι, ζωγράφισα το κατσίκι. Εδώ ήταν, νομίζω ήταν τα, ξέρεις, όταν αρρωστήσαμε με την αδελφή μου που τρώγαμε τα αμύγδαλα. Ξέρεις, τα αμύγδαλα όταν είναι πολύ φρέσκα, πριν να τελειωθούν. Ναι. Παθαίνει αυτή την κοιάμωση. Το αίμα, ναι. Ναι, είναι όπως τα κουτσά. Η αδελφή μου επότιζε, εγώ πήγαινα με τον μαστραπά και ανέβαινα πάνω στο γεω. Έτρωγα κιόλας μέχρι να τον γεμίσω. Τον έπαιρνα και τον τρώγαμε και εκεί. Επειδή μου σου λέω μέχρι το μεσημέρι, λίγο. Είμαστε και οι δύο του θάνατά. Εγώ με πήραξε παραπάνω λόγω του ότι ήμουν αλέμαργος και έφαγα παραπάνω. Και ξέρεις, είναι αληθινές ιστορίες που συνέβησαν. Ναι, ναι, γι' αυτό είπα ότι είναι η ζωή σου σε εκείνα τα χρόνια που έζησες στην Άχνα. Εκτός τούτου, βλέπω ότι συμπεριλαμβάνονται και κάποια σκέτς θεατρικά. Πες μας λίγο γι' αυτά. Ναι, και αυτά, ξέρεις, όπως και εσύ, μας αρέσει να γράφουμε. Όπως είπα στην πρώτη συνέντευξη, κατά ακρίβεια, αυτά τα έκανα όσον θυμάμαι, 5 χρονών. Ξέρεις, και τους μάζευα και τους έβαζα, ξέρεις, κανένα σεντόν είναι εκεί να κάνουμε θέατρο και τους άλλαζα και τα ονόματα για να είναι πιο καλή τεχνικά. Ξέρεις, αν ήταν Κατερίνα, να πούμε, την έκανα Κατέρο, αν ήταν, ξέρεις τι θέλω να πω, τους άλλαζα τα ονόματα. Και ορισμένα από αυτά είναι πάλι εμπνευσμένα από αλήθεια. Μπορεί να σου πω, όλα είναι από εμπνευσμένα από αληθινές ιστορίες. Κάτι που με ερέθησε, κάτι που με συγκίνησε και το έγραψα. Είναι πιο αυθεντικά όλα αυτά. Είναι πιο αυθεντικά. Πριν προχωρήσω στα άλλα που είναι πιο αυτά, το τελευταίο, ο Προστάτης, πήρα την έμπνευση εκεί διότι ο γαμπρός μου είπανε ότι είχε προστάτη, ξέρω εγώ, αλλά λέει, εγώ δεν έχω προστάτη. Αλλά εγώ το μετέτρεψα ότι δεν έχω προστάτη κανένας, δεν με κοιτάζει εμένα κανένας. Ναι, ναι. Και όταν το έγραψα,
σε είχα εσένα για τον ασθενή, την Ανέτα, την Αθαναήλ ως τη γυναίκα σου. Ο γιατρός δεν σκέφτηκα, αλλά τώρα τελευταίως λέω, εγώ θα μπορούσα να τον παίξω το ρόλο του γιατρού, για να θέλω να σου βάλω την ένεση και να τελέψει το πράγμα. Ξέρεις. Αλλά σου λέω, όπως το έβλεπα, θα μου πεις, γελάς με τα δικά σου τα αστεία. Δεν νομίζω ότι είναι πάντα στη ζωή μου, διότι είμαι αρκετά μεγάλος τώρα να ξέρω του αρέσει του άλλου, του αρέσει το χιούμορ μου και αυτό. Και συνήθως ο πιο πολύς κόσμος του άρεσε το χιούμορ μου και του αρέσει ακόμα, Βασίλη. Όπως ο ξεριζωμένος να πάμε, είναι εμπνευσμένο για ένα παιδί κάποιου, γιο κάποιου ξαδέλφου μου που ήρθε εδώ στην Αγγλία ως προσφυγόπουλο το 15 χρονών. Αλλά όταν ήταν εδώ στην Αγγλία διέπρεψε πάρα πολύ καλά, το λέει όλο το ιστορικό μέσα. Mm-hmm. Και όταν ήταν 32-33 χρονών, μετήκησε, πήγε πίσω στην Κύπρο, άφησε μεγάλη περιουσία εδώ, την οποία μπορεί το βαρώσει λέτσι να την διαχειριζόταν, δεν ξέρω. Ήταν ορισμένα σπίτια που είχε το παιδί και μου έδωσε έμπνευση. Και κατά ακρίβεια ήθελα να θίξω κιόλας το πώς δυστυχώς φανατίζανε τα παιδιά πολλοίς κόσμος από άγνοια, από εθνικό φανατισμό και θα πω άγνοια, διότι και αυτοί που μπήκανε στην αρχή και δημιουργήσανε αυτήν όλη την κακή κατάσταση που όλοι υποφέρουμε και μας καταστρέψανε τη ζωή μας. Όπως εσύ δεν μπορείς να πάει στο χωριό σου. Εγώ δεν μπορώ να περπατήσω εκεί και για μια στιγμή να αισθανθώ, μα και είσαι 16 χρονών τώρα και περπατάς και κάνεις τον κόμενο, κάνεις. Δεν μπορούμε. Σε έναν άλλον τόπο δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Και σου λέω, αλλά λέω, αυτό το παιδί 15 χρονών εδώ πέρασε δυσκολίες. Μετά διέπρεψε τόσο πολύ, πήγε στην Κύπρο, εκεί διέπρεψε παραπάνω. Έτσι. Και ήταν, όπως λέμε, το «He had the Midas touch». Ναι, ναι. Και, αλλά δυστυχώς, τώρα συγκινούμε που το λέω, το ήξερε ότι τον είχα ξεχωρίσει και έγραψα την ιστορία. Και θα περάσανε 20 χρόνια μέχρι να γίνει το βιβλίο. Και ήταν πολύ excited. Πήγα στην Κύπρο. Ήταν σε κρουαζιέρα το παιδί με τη γυναίκα του. Και όταν μόλις ήρθανε πίσω, ήρθε αμέσως στο σπίτι μου εκεί. Του έδωσε το βιβλίο, το πήρε. Αλλά δυστυχώς, ήταν 55 χρονών. Έπαθε ένα καρδιακό επεισόδιο, τον είχαμε δει Κυριακή, μέχρι την Τετάρτη πέθανε. Δυστυχώς. Εκείνο που νιώθω καλά είναι ότι αυτή την υπόσχεση που του έκανα την πραγματοποίησα και έφυγε, όπως μου είπε η κόρη του που είναι, σπούδασε φιλολογία και όλα αυτά, και του, πριν να πεθάνει, λέει, «Παπά», λέει, «κάποιος έγραψε την ιστορία της ζωής σου». Το βρίσκω, πώς να σου πω, μαλακώνει αυτόν τον πόνο, διότι είχαμε μια αδυναμία ο ένας τον άλλο,
σου λέω, αλλά τον εθαύμασα το γενικά την αξία του. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον τηλεθεατή που μας βλέπει τώρα, Μάκη, εάν ενδιαφέρεται να αποκτήσει αυτό το βιβλίο, μπορεί να το αποκτήσει, πώς μπορεί? Ο μόνος τρόπος είναι να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν ξέρω κιόλας αν έχω πολλά, ξέρεις, copies. Αν βγάζεις και εσύ φυσικά το βιβλίο. Ναι. Αυτό και εδώ είναι το πατρικό μου σπίτι. Αχα. Το οποίο τώρα που σου μιλάω, απέναντι μου εκεί, έχω τις φωτογραφίες, ζωγράφισα των κήπων του περιβολιού μας, ενός που είχαμε, και το σπίτι μας και τη γειτονιά μου. Που συνέχεια κάθομαι εδώ και έρχονται όλες αυτές οι αναμνήσεις μέσα, τα ξαναζώ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που λείπει και σε σένα και στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου τώρα που είσαι μακριά ακόμα από την Άχνα? Το σημαντικό ποιο είναι που σου λείπει τόσο πολύ? Γενικά αυτό όλο που χάσαμε, πώς να σου πω, είναι, υπάρχει ένα σαν ένα νέφος απάνω μας συνέχεια. Θα φύγει αυτόν τον νέφος, θα ξαναζήσουμε αυτά. Τώρα φυσικά σου λέω, μεγαλώσαμε, είναι όπως έβλεπα το διπορικό για τη Βαρώση. Ναι. Είμαι σίγουρος θα το έχεις δει. Το είδα οπωσδήποτε, ναι. Και το έβλεπα, ξέρεις, μετά από περίπου 20 λεπτά, να σε γελάσω. Έτσι, αμυντικά βλέπω μια φυσιογνωμία και λέω, ποιος είναι αυτός, λέω, κάτι μου θυμίζει. Και ήταν οι δύο αδελφές μου και τα νεψάκια μου και περπατούσανε σε έναν από τους δρόμους εκεί του Βαρουσού και τρώγανε παγωτό. Αν το ξαναπαρακολουθήσεις, να προσέξεις αυτούς που τις κυρίες που τρώνε παγωτό και τα παιδιά. Yes. Είναι οι δύο αδελφές μου και αυτό το βίντεο το τράβησε ο γαμπρός μου που δεν είναι μαζί μας πια, το 68. Ξέρεις, σου λέω, όταν έβλεπα και, διότι εγώ από 12 χρονών κάθε μέρα πήγαινα στο Βαρώση στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Και, ξέρεις, σου φέρνει εκείνες τις, πώς να σου πω, σε πληγώνει όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα, διότι, σου λέω, είναι σαν κάποιος, σαν... Είναι όπως βλέπεις, κατά ακρίβεια δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω και όλα αυτά τώρα στην τηλεόραση, αλλά έχουμε ελεύθερο λόγο. Είναι όπως ο Ερντογάν τη σήμερον ημέρα, το πώς συμπεριφέρεται, είναι σαν άταχτα παιδιά που ξέρεις, να γίνει το δικό του, να κάνει, χτίζει ένα sand castle που λέμε και να έρθει ο άλλος να σου το κλωτσίσει, να σου το κάνει αυτό. Διότι υπάρχουν, πώς να σου πω, έτσι τα βλέπω. Είναι ότι υπάρχουν γενικά στον κόσμο οι άνθρωποι, υπάρχει αρκετός χώρος να ζήσουμε όλοι αρμονικά και... Ακριβώς. Δυστυχώς. Εάν σε παρακαλούσα να μου πεις μια ευχή τώρα, ποια θα ήταν η ευχή σου γενικά? Η ευχή μου γενικά να ξεπεράσουμε αυτόν τον κορονοϊό τώρα, να ξαναεπανέλθει ο κόσμος να ζει όπως ζούσαμε πριν, διότι μην ξεχνάς, προπάντως οι νέοι άνθρωποι, για αυτούς είναι, όπως χάσαμε εμείς, να πούμε το τι χάσαμε εκεί, αυτοί χάνουν όλη τους τη ζωή, διότι
δεν μπορούν ούτε να δημιουργήσουν μια σχέση, να δημιουργήσουν το μέλλον τους. Γι' αυτό, το τι εύχομαι σε όλον τον κόσμο να ζει εν αρμονία, να μην υπάρχει ηλεμαργία και σου λέω, να γλιτώσουμε από αυτή την κατάρα η οποία το παρομοίαζα πριν λίγες μέρες, λέω, ρίξαν τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στην Αγκασάκη και δεν σταμάτησε, δεν κατέστρεψε τόσο κόσμο όπως αυτός ο κορονοϊός τώρα. Γι' αυτό ας ελπίσουμε ότι οι επιστήμονες... Ας ευχηθούμε, Μάκη μου, ότι ο Θεός θα βάλει το χέρι του, θα κάνει το πάν δυνατόν για να μας απαλλάξει από αυτή την ταλαιπωρία. Μακάρι, καιρός είναι και αυτός κάτι να κάνει, διότι το ένα μετά το άλλο αρχίζουμε και πια έχουμε τις αμφιβολίες μας. Πού χάθηκε, πού πήγε. Ναι, τον ψάχνουμε. Λοιπόν, είχα έτσι σκεφτεί στην αρχή ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για το δεύτερο βιβλίο σου, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό χρόνο και έτσι θα κάνω μία πρόσκληση, θα σου δώσω την ευκαιρία να έχουμε ακόμα μία συνομιλία πολύ σύντομα για να παρουσιάσουμε το άλλο το βιβλίο, το οποίο είναι βασισμένο πάνω σε μια αληθινή ιστορία, όπως το βλέπουμε τώρα στην οθόνη. Πες μας εν συντομία περί τίνος πρόκειται και να κλείσουμε. Και θα έχουμε την να τα πούμε αναλυτικά. Και πάλι, ο λόγος που έγραψα αυτό το βιβλίο, το παιδί ζούσε μαζί μας για 13 χρόνια και ήταν, πώς να σου πω, το δεξί μας χέρι, υπήρχε μια χημία μεταξύ μας, ήταν μέλος της οικογένειας. Και όταν εμείς είμαστε holidays, αυτός πήγε μια εξέταση μετά που έκανε μεταμόσχευση καρδίας στο Cambridge, πήγαινε και τον παίρνανε και δεν ξανά. Και εκεί τέλεψε η ζωή του. Και εγώ ήμουν πολύ, πώς να σου πω, αναστατωμένος από τη μια, δεν ήρθα, η μυροφόρα μου λέει να πάμε πίσω όταν χειροτερεύαν τα πράγματα. Αλλά εγώ δεν ήθελα να το, με το να επιστρέψω, είναι σαν να λέγω, ξέρεις, είναι τα τελευταία του. Δεν ήθελα αυτό. Και όταν μετά ήρθαμε, υπήρχε αυτό το ψυχολογικό μαζί μου και η αδελφή του παιδιού στη Βουλγαρία μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει, Μάκη, he's gone, έφυγε, δεν θα ξανάρθει. Και της λέω, θα τον φέρω πίσω, της λέω. Και έγραψα αυτή την σύντομη βιολογία, τη βιογραφία του, ότι δεν πήγε χαμένα, έστω που εσύ ελπίζω ότι το διάβασες το βιβλίο, ήταν δύσκολη η ζωή, αλλά δεν θέλω να τον θυμούνται και να λένε το καημένο γι' αυτό. Πέρασε όμορφες στιγμές. Πέρασε αυτή η ζωή που όλοι τόσοι είναι, δικαιούμαστε, τόσοι μας δίνεται. Είχε την ευκαιρία μετά από μεγάλες δυσκολίες να περάσει και μια περίοδο όμορφες στιγμές και πέρασε όμορφα. Μάλιστα. Να το αφήσουμε εδώ, Μάκη μου, και θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια άλλη περίπτωση να το αναλύσουμε αυτό το βιβλίο, να πούμε περισσότερα. Ναι, διότι σου λέω, νομίζω τα διάβασες, είναι κάπως διαφορετική ιστορία. Ξέρεις, τα πολιτικά, το τι ήταν ο κομμουνισμός, το τι... και οι άνθρωποι, όπου και να είναι, θέλουν να επιβιώσουν. Έχουν όνειρα, θέλουν αυτά που ορισμένοι τα παίρνουν, ξέρεις, με το τσουβάλι και ορισμένοι δεν έχουν να φάνε τίποτα. Μάλιστα. Και όμως, τώρα τελευταίως άκουσα που λέει, ξέρεις, δεν είχαμε να φάμε, λέει, για 3 μέρες ή ξέρω εγώ.
αλλά we were not unhappy, we were happy. So, ο κόσμος προσαρμόζεται ανάλογα. Ανάλογα, ανάλογα. Λοιπόν, Μάκη μου, σε ευχαριστώ και πάλι, να είσαι καλά. Και εγώ, Βασίλη μου. My love to everyone, τα χαιρετίσματα μου στην Μυροφόρα και στους υπόλοιπους και θα χαρώ πολύ να τα πούμε πολύ σύντομα και πάλι. Μέχρι ευχαριστώ την πρόσκληση, ευχαριστώ το Hellenic TV. Ελπίζω να μην κουράσα τους θεατές. Δεν νομίζω. Ήταν ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Αλλά μαζί σου ξανοίγομαι, πώς να σου πω. Παίρνεις φόρα που λέμε. Ναι, και τελειώνω. Είναι λόγω του ότι εσύ είσαι κρυός και εγώ είμαι υδροχός και συνήθως αυτοί οι δυο τα βρίσκουν. Τα βρίσκουν. Ναι, λοιπόν, ναι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό σας βράδυ. Να προσέχετε, να είστε υγιείς πάντοτε και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω και τον χορηγό μας πάλι, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόνι. Να είναι καλά. Ναι, και όλη την παρέα του. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρο Μαύρου, να είστε καλά. Κλείνουμε εδώ. Μάγκη μου, σε ευχαριστώ και πάλι. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Βασίλη. Κάπου εδώ. Ευχαριστώ και εσάς, τους καλούς φίλους τηλεθεατές που μείνατε μαζί μας. Θα είμαστε μαζί και πάλι, λοιπόν, στην καινούργια ώρα μας. Έτσι. Από αυτή την Κυριακή, να θυμάστε, και κάθε Κυριακή θα μας βλέπετε στο ίδιο κανάλι, αλλά λίγο μετά τις 9:30. Κάπου εκεί θα μας, κάθε Κυριακή, 9:30, θα είμαστε στις οθόνες σας, τηλεοπτικές σας οθόνες, και το ραντεβού μας, λοιπόν, και πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε πολύ καλά. Σας υπερευχαριστώ, σας αγαπώ. Καληνύχτα.